Για πάμε τώρα στο Μουσταφά Αχμέτ, Γενικό Γραμματέα του Συλλόγου Εμποροϊπαλλήλων Αθήνας, μέλος της Διοίκησης του Εργατικού Κέντρου της Αθήνας, για την κινητοποίηση που κάνουν τα παιδιά αυτά, κυρίως για να σταθούμε δίπλα σε αυτά τα άτομα, τους φίλους, τους εργαζόμενους στα σούπερ μάρκετ, που από ό,τι καταλαβαίνετε τούτο τον καιρό περνάνε και δύσκολα, έτσι. Ίσως και πάρα πολύ δύσκολα. Καλώς τον, καλημέρα. Καλημέρα, τι κάνετε? Ό,τι μπορούμε, μα δεν φτάνει νομίζω, αλλά την παλεύουμε όπως την παλεύετε και εσείς με το Πάμε. Θα την παλέψουμε. Καλά θα κάνουμε. Λοιπόν, για κινητοποιήσεις με συμβολικό ή ουσιαστικό χαρακτήρα? Έχουν ουσιαστικό χαρακτήρα οι κινητοποιήσεις που κάνουμε. Mm-hmm. Με βάση τα ζητήματα που έχουν διαμορφωθεί και στους χώρους δουλειάς. Όπως? Με την έννοια ότι αυτή τη στιγμή είμαστε εν μέσω πανδημίας. Μπορεί οι πολύχρωμες διαφημίσεις και τα φαντασμαγορικά σποτ που μιλάνε για ευχαριστώ στους εργαζόμενους θα είναι πολύ όμορφα, αλλά πίσω από τη βιτρίνα οι εργαζόμενοι δουλεύουν 7 μέρες την εβδομάδα στο εμπόριο αυτή τη στιγμή με απλήρωτες υπερορίες, να βαράνε πάρα πολλές υπερορίες, με αντιτικοποίηση να βαράει στο κόκκαλο, να μην δίνονται άδειες ειδικού σκοπού στους εργαζόμενους για να βγει η δουλειά, και έχουμε από την άλλη να μοιράζονται με διατακτικές και να διαφημίζονται κάτι εκατομμύρια που ουσιαστικά όμως είναι μια κρύπα στο νερό. Τώρα, επειδή πώς να πω, από καρδιάς εκθιάζουμε την προσφορά των εργαζομένων γενικά, έτσι, τώρα μιλάμε για τα σούπερ μάρκετ, εδώ ξεχνά τους ντελιβεράδες για παράδειγμα και όλους αυτούς που εργάζονται στο ηλεκτρονικό εμπόριο κάνοντας μεταφορές αυτόν τον καιρό, που αν δεν υπήρχαν δεν θα τα είχαμε. Όμως, για να γυρίσουμε στο δικό μας το κομμάτι, το σημερινό, το σούπερ μάρκετ κυρίως, θέλω να ρωτήσω. Οι καταγγελίες των εργαζομένων, για παράδειγμα για μέτρα ασφαλείας, υγείας αν προτιμάς, είναι πολλές ή προσαρμόστηκαν, ρε παιδί μου, και εργοδότες αυτές τις ανάγκες? Δεν σας κατάλαβα. Λέω, για παράδειγμα, γάντια, μάσκες, αντισηπτικά κλπ. Ναι. Υπάρχουν στα χέρια των εργαζομένων? Ακούστε, για να καταφέρουμε να τα πάρουμε, πέρασε πάρα πολύ μεγάλο διάστημα από την αρχή της πανδημίας και της επιδημίας, δηλαδή στην αρχή. Με την έννοια ότι δεν τα δίνανε να μην τρομάξουμε τους πελάτες. Σε πάρα πολλούς αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Ναι, τώρα αυτό για να πω την αλήθεια, να μην τρομάξει τον πελάτη, εγώ πιο μεγαλύτερη ασφάλεια θα αισθανόμουν αν έβλεπα τον εργαζόμενο. Ναι, στην αρχή όμως, επειδή αυτό δεν ήταν τόσο διαδεδομένο η μάσκα και τέτοιο, ακόμα και τώρα και κάποιες αλυσίδες σου λένε στους εργαζόμενους, μην βάλετε μάσκα, γιατί μπορεί να τρομάξει τους πελάτες. Τώρα βέβαια, αυτά πριν ένα μήνα, τώρα πως έχει διαμορφωθεί η κατάσταση, έχουμε κάποια μέτρα που και αυτά όμως με πιέσεις των εργαζομένων μας στους χώρους δουλειάς για να δοθούν. Δηλαδή αντισηπτικά, στην αρχή δεν είχαμε αντισηπτικά. Δεν είχαμε μάσκες σε κάποιες αλυσίδες. Αν το ψάξετε κι εσείς, σαν καταναλωτή σας το λέω. Ναι. Για πηγαίνετε στα σούπερ μάρκετ και δείτε, καθαρίζονται και απολυμένονται κάθε μέρα επί 13 ώρες που είναι ανοιχτά τα καταστήματα. Τώρα με πάσε κάτι. Δεν έχουν ένα καθαριστή για 2-3 ώρες. Και αυτό είναι με νερό και σαπούνι απλά. Και το υπόλοιπο διάστημα που είναι ανοιχτά τα σούπερ μάρκετ δεν γίνεται καμία απολύμανση. Μουσταφά, επειδή έβαλε το κομμάτι της υπεραπασχόλησης, εδώ θέλω να βάλουμε και δύο πραγματάκια. Επειδή είναι και μια περίοδος όπου και τα εργασιακά μας δικαιώματα όλων των εργαζομένων απειλούνται κτλ. Αν για παράδειγμα είχαμε μεταβολή συμβάσεων προς το θετικό, δηλαδή. Προφανώς έχει ανέβει πάρα πολύ δουλειά των σούπερ μάρκετ. Αν είχαν ανθρώπους με υπηρεσία απασχόληση, τους βάλανε σε ολική απασχόληση. Θα σας πω, εμείς έτοιμά μας σαν σωματείο είναι αυτό, μετατροπή των συμβάσεων σε πλήρους απασχόληση. Γιατί όπως ξέρετε, δεν γίνεται. Η πλειοψηφία των σούπερ μάρκετ είναι part-time και πολύ χαμηλόμης. Τι έγινε τώρα? Τα πλαίσια αυτά, θα το έχετε δει και μέσα από κάποιον site και διαφημίσεων και αυτά, έχουν γίνει κάποιες προσλήψεις. Οι προσλήψεις αυτές είναι για ένα μήνα και με όρους πολύ χειρότερους από αυτούς που έχουμε εμείς μέσα στους χώρους δουλειάς. Εμείς λέμε αυτό. Ναι. Και προσλήψεις να γίνουν και να γίνουν και πλήρους απασχόληση οι εργαζόμενοι που είναι μέσα. Εγώ που μου μιλάτε αυτή τη στιγμή είμαι μερικής απασχόλησης. Τώρα... Δεν μου έχει γίνει καμιά πρόταση να γίνω τέτοιο. Το κρατάμε όπως μας το λες. Και επίσης κάτι το οποίο θέλω να βάλουμε στο τραπέζι. Επειδή κατά τη γνώμη μου αυτό θα μπορούσε να έχει γίνει χωρίς να είναι καν αίτημα δικό σας, είναι αυτή η ιστορία που άκουσα ότι βάζετε ως ζήτημα, ως θέμα για τα τεστ. Μου έκανε εντύπωση ότι βάζετε τέτοιο θέμα. Το βάζετε γιατί ανησυχείτε για τους συναδέλφους σας, ενώ να κάνουν τα τεστ για τον κορονοϊό, το βάζετε για το θέμα δημόσιας υγείας. Γιατί μπαίνει στο τραπέζι? Μπαίνει στο τραπέζι γιατί, θα σας πω τώρα.
αν το ψάξετε και αυτό καλά, γιατί είστε δημοσιογράφοι. Υπάρχουν κρούσματα. Υπάρχουν, έχουν βγει ανακοινώσεις και από τα σωματεία, έχουν βγει ανακοινώσεις και από κάποια site ή από κάποιους δημοσιογράφους σε περιοχές. Κάποια καταστήματα που έχουν εμφανίσει κρούσματα επιβεβαιωμένα ή μη. Τα καταστήματα αυτά είτε προσπάθησαν να αποκρύψουν τα κρούσματα, δηλαδή μαθαίρθηκαν από τους εργαζόμενους, όχι από την ίδια την εργοδοσία να πει παιδιά, ξέρετε κάτι. Εδώ σε αυτό το κατάστημα είχαμε κρούσμα, να το κλείσουμε, να γίνει απολύμανση. Ωραία, και σε καραντίνα οι συνάδελφοι. Το καταλαβαίνω. Από την άλλη πλευρά υπάρχει το εξής. Κάνει σήμερα κάποιος ένα τεστ. Ναι. Και το κολλάει αύριο. Δηλαδή θέλω να πω ότι είμαστε όλοι πάρα πολύ ευάλωτοι σε αυτή την ιστορία. Εμείς λέμε ότι όποιος έχει συμπτώματα, πρώτα να κλείσει το κατάστημα, του γίνει το τεστ για να ξέρουμε, να αναποδίνουν και οι επιστήμονες τι μέτρα θα πάρουν παραπάνω σε αυτό το χώρο. Αντίστοιχα όπως και εσάς, εκεί στο σταθμό φαντάζομαι. Θα είναι και θα πρέπει να είναι έτοιμα δικό σας, ώστε να γίνει και η απολύμανση σωστή και όχι απλά για ένα βράδυ να ρίξουν νερό και χλωρίνη και την επόμενη μέρα να ανοίξει ο χώρος πάλι. Γιατί σε αυτό το κατάστημα, πέρα από εμάς που δουλεύουμε και μετά επιστρέφουμε στις οικογένειές μας, περνάνε χιλιάδες καταναλωτές. Για να το σκεφτούμε πόσοι θα κολλήσουν μετά από όλο αυτό. Λοιπόν, τα κρατάμε όλα αυτά. Εμείς ευχόμαστε καλή δουλειά σε όλους σας και καλύτερες συνθήκες δουλειάς σε όλους σας. Ο κύριος Μουσταφά Αχμέτ. Σε όλους μας και σε εσάς και σε εμάς. Να είστε καλά. Να βγούμε δυνατοί μετά από όλα αυτά. Με το εμείς να φύγουμε. Έτσι, καλή δύναμη.